Γεια σου, είμαι η Χριστιανά Τζίνι και είμαι προπονήτρια ζωής για παιδιά και για ανήλικες. Ξέροντας πόσο δύσκολες είναι τούτες οι μέρες που διανύουμε, θέλω πάρα πολλά να ξέρετε ότι είμαι δίπλα σας και θέλω να σας βοηθήσω να κάνετε όσο πιο εύκολη μπορείτε τη συμβίωση με τα μωρά σας και αν είναι δυνατόν μέσα σε τον χρόνο να βελτιώσετε τη σχέση και όχι να τη διαλύσουμε ώστε να τελειώσει τούτη περίοδος. Σήμερα θα δούμε τους 4 τρόπους, οι 4 κανόνες που μπορούμε να τηρήσουμε μέσα στο σπίτι μας, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη συμβίωση με τα παιδιά μας, αλλά και τους συντρόφους μας. Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να κρατηθεί έναν σταθερό πρόγραμμα. Κάτι το οποίο θα προσδιορίζει μια δομή μέσα στη μέρα σας. Για παράδειγμα, η ρουτίνα του πρωινού και η ρουτίνα του βραδινού είναι καλά να κρατηθεί. Δηλαδή το να σηκωστούμε, να νυφτούμε, να κάνουμε τα δόντια μας, να ντυθούμε, να μην σκούμε με τις πιζάμες που την ώρα μπορεί να ξυπνήσουμε μέχρι την ώρα μπορεί να ξανακοιμηθούμε. Επίσης, η βραδινή ρουτίνα, δηλαδή περίπου η ώρα που πρέπει να κοιμούνται τα μωρά μας, πρέπει να είναι η ίδια όπως ήταν πριν. Άτε να άλλαξε λιγουλάκι, είναι κατανοητό γιατί το πρωί μην σκούμε και κοιμάστε λίγο πιο πολλά. Τούτο βοηθά και στο να ξυπνά πιο πρωί, αλλά βοηθά μας και εμάς να έχουμε λίγη ώρα να ξεκουραστούμε μετά που είναι να κοιμηθούν. Διότι αν κοιμάται το μωρό μας γύρω στις 10-10.30, σημαίνει ότι για μας δεν έμεινε καθόλου χρόνος να ξεκουραστούμε. Επίσης, το μεσημεριανό φαΐ πάλι σημαντικό. Δηλαδή, είναι πολλά καλά να έχετε 2-3 βασικά πράγματα που γίνονται μέσα στην ημέρα που να είναι για όλη την οικογένεια. Και έτσι θα κάνουμε καυκά για να τα κρατήσουμε, εννοείται να κάνουμε ό,τι μπορούμε, απλά με αγάπη και με ενθουσιασμό να τους βοηθήσουμε να διατηρήσουν τις ρουτίνες του. Ο δεύτερος σημαντικός κανόνας είναι να έχει ο καθένας ένα χώρο στον οποίο μπορεί να πάει και να μείνει για λίγο ώρα μόνος του. Και όπως σε πιάνει και μπορείς άλλο, να μπορείς να αφήσεις να πες και χωρίς να σε ενοχλήσει κάποιος. Και καλά να το λέτε, παιδιά, χρειάζομαι λίγο χρόνο να πάω να είμαι μόνη μου. Συχνά δεν το κάνουμε το πράγμα. Και μην ίσκουμε και σπάζουν τα νεύρα μας και μετά αντιδρούμε και υπερβάλλουμε στις αντιδράσεις μας πάρα πολλά. Το ίδιο ισχύει και για τα μωρά μας. Είναι καλά να έχουν ένα χώρο μόνοι τους. Δεν το συζητώ για τους έφηβους. Οι έφηβοι, τώρα οι μόνοι τους 9, είναι εντάλλως να υπάρξουν μέσα από τα TikTok, μέσα από τα social, μέσα από τα πράγματα. Εν μπορείτε αυτή τη στιγμή να πιέσετε έναν έφηβο να έρθει και να κάνετε παρέου, αν όλη η οικογένεια μαζί κτλ. Μόνο ο καυκάς να σας φαίνεται το πράγμα. Αφήστε τους να το επιλέγουν για να έρχονται κοντά σας άμα θέλουν. Επίσης, ένα σημαντικό πράγμα για να έχετε υπόψη με τα αδέρφια. Είναι πάρα πολλά καλά ναι μεν να παίζουν μαζί εφόσον το επιλέγουν, αλλά είναι και πάρα πολλά καλά το κάθε παιδί μόνο του να έχει το χώρο του και το χρόνο του να κάνει τα πράγματα που θέλουν. Και είναι δουλειά μας εμάς τους γονείς να βοηθούμε το κάθε παιδί να έχει προσωπικό χρόνο. Αν ας πούμε το μικρό παιδάκι μας επεμβαίνει συνέχεια στη ζωή του μεγάλου και θέλει να παίζουν μαζί συνέχεια και ενοχλά το και μπαίνουμε στο δωμάτιο του κτλ, είναι δική μας η ευθύνη να βοηθήσουμε τζίνον το παιδί να προσδιορίσει τον προσωπικό του χώρο, να του πούμε δεν δικαιούσαι να πάει μες στο δωμάτιο του αδερφού σου αυτή τη στιγμή διότι ο αδερφός σου παίζει, έλα να κάνουμε κάτι άλλο μαζί ή έλα να παίξεις με ένα από τα δικά σου τα παιχνίδια. Εμείς θα βοηθήσουμε το κάθε μωρό να ξεχωρίσει τον τόπο του. Ο τρίτος κανόνας είναι να υπάρξει κατανόηση για τα συναισθήματα που νιώθει το κάθε άτομο μέσα στο σπίτι. Είτε μικρός είτε μεγάλος, βιώνουμε όλοι πολλά περίεργα συναισθήματα αυτή τη στιγμή και ταυτόχρονα πολλά δύσκολα συναισθήματα. Το φόβο, τη βαρεμάρα, την απελπισία, το ότι είμαστε όλοι κλειστοί τα μέσα και νιώθουμε εγκλωβισμένοι. Πρέπει να κατανοείτε ότι κάθε φορά κάποιος να φτάσει σε ένα σημείο που θα μπορεί να το διαχειριστεί. Είτε εμείς είμαστε, είτε τα μωρά μας είναι. Άρα αφήστε το να υπάρξει και πέτε το εντάξει, καταλαβαίνω, κατανοούμε άμα κάποιος είναι σε καλή φάση και διούμε του λίγο χώρο, τραβούμε λίγο πίσω. Έμπαμε την ώρα που κάποιος συμπεριφέρεται όπως θέλουμε να συμπεριφέρεται, να βάλουμε λάδι μέσα στη φωτιά. Και αν είναι δυνατόν, προσφέρετε την αγάπη σας και τη βοήθεια σας εσείς, εμείς που είμαστε οι μεγάλοι, με ανιδιοτέλεια. Χωρίς να λαλούμε, ναι, είναι η δουλειά μου τούτη και κάνω τα ούλα εγώ. Ναι, κάνουμε τα δυστυχώς, κάποια κάνουμε τα, δεν έχουμε επιλογή. Σαν εμένα προχτές το, η κόρη μου ξεκίνησα και συγγύριζα τα παιχνίδια μέσα στο δωμάτιο. Και σε κάποια φάση είπε μου, μάμα, ευχαριστώ που μου συγγυρίζεις τα παιχνίδια μου. Γιατί ξέρει πολλά καλά ότι η δική της ευθύνη να συγγυρίζει τα παιχνίδια της. Μετά ήταν πολλά συνεργάσιμη μαζί μου, γιατί ξέρω ότι έκανα κάτι με αγάπη,
χωρίς να της ζητήσω ούτε αντάλλαγμα, ούτε να της το φατσίσω, ούτε τίποτε. Ζητώ της μετά. Αγάπη μου, θέλω να συγχειριστείς λίγο τα παιχνίδια σου. Θες να σε βοηθήσω λίγο, ή μπορείς όταν τελειώσεις να συγχειρίσεις τα παιχνίδια σου, σε παρακαλώ. Να δείχνουμε ότι καταλάβουμε τους. Όχι ότι εμάς κοφτίζει, απλά θέλουμε να τηρήσουν τζίνα που λέμε εμείς. Ο τελευταίος κανόνας είναι να ζητάτε βοήθεια. Τούτον παραδέχομαι το κι εγώ ότι πολλές φορές δεν το κάνω. Δηλαδή, χρειάζεται να κάνουμε κάτι μες στο σπίτι. Να βάλουμε το τραπέζι, να συγυρίσουμε, να σκουπίσουμε, να πλώσουμε τα ρούχα, να μαζέψουμε τα ρούχα. Και συνέχεια μπορούμε και κάνουμε τα μόνοι μας. Όμως, αν ζητήσουμε βοήθεια, τουλάχιστον στις 4-10 φορές είναι να πιάσουμε μια απάντηση. Φτάνει να το ζητήσουμε με αγάπη και με ενσυναίσθηση. Αγάπη μου, έχω να μαζέψω τα ρούχα. Μήπως μπορείς να με βοηθήσεις όταν τελειώσεις? Όχι, σηκώσου του πάνω τώρα και βοήθαμε, γιατί εγώ κάνω τα ούλα τα μέσα και είμαι ο δούλος σου και τούτα ούλα που λαλούμε. Προσπαθήστε να ζητήσετε βοήθεια ξέροντας ότι ο άλλος άνθρωπος αγαπά σας. Μερικές φορές είναι δικό μας το πρόβλημα που είναι ζητούμε βοήθεια. Και πρέπει το πράγμα να το ξεπεράσουμε και όντως να ζητούμε βοήθεια. Σας εύχομαι καλή συμβίωση. Πάνω απ' όλα είναι η αγάπη. Όταν πράττετε με αγάπη για τους άλλους, αλλά και για τον εαυτό σας, και για τη δική σας ξεκούραση, και για τους άλλους, μετά όλα κυλούν πιο όμαλα. Με βάλετε το εγώ μπροστά. Εν είναι ο εγωισμός που να μας βοηθήσει σε αυτήν τη φάση. Είναι η αγάπη. Είμαι δίπλα σας, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!